και η αγάπη του Θεού και Άντρος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είμαι τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύμα το καθημερινά λειτουργούσε και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια όντας μόνος του ιερέας της Μονής, που σημαίνει καθημερινά λειτουργούσε. Και άμα δεις απ' έξω αυτό το γεγονός, ίσως να μην το πολύ καταλάβεις. Όμως κάποτε όταν ήρθε και εξομολογήθηκε ένα παλικάρι και πήρε ευλογία να κοινωνήσει και κοινώνησε, και μετά τη Θεία Κοινωνία, μετά το τέλος της λειτουργίας, συναντά τον γέροντα, τον πλησιάζει και γεμάτος χαρά, του λέει «Γέροντα, είμαι γεμάτος χαρά». Και τότε ο πατήρ Ιάκωβος απλά και ταπεινά του απαντά «Εγώ παιδί μου έτσι είμαι κάθε μέρα». Οπότε λοιπόν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η πράξη του, αυτή η Θεία Λειτουργία που τελούσε, ήταν μια εμπειρία και το καταλαβαίνουμε και από κάτι άλλο που κάποτε μας είπε, αν οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλάβουν τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία δεν θα έφευγαν ποτέ. Που σημαίνει λοιπόν ότι όντως η Θεία Λειτουργία είναι μια φανέρωση του Θεού στη γη, είναι μια παρέμβαση του ουρανού, είναι το μέλλον που γίνεται παρόν. Και αυτό ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Το νυν και αΐ που λέμε τόσο συχνά στις εκφωνήσεις των ευχών. Αυτό λοιπόν εκείνος το ζούσε. Και αυτό ήτανε το βασικό, η χάρη δηλαδή, την οποία αντλούσε καθημερινά, ώστε μαζί με τον προσωπικό του αγώνα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι συνέργεια του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνει και εις επίγνωση αληθείας ελθύνει. Έτσι λοιπόν ήθελε και για τον πατέρα Ιάκωβο και για τον καθέναν από εμάς. Ο πατήρ Ιάκωβος σε αυτό το θέλημα του Θεού ανταποκρίθηκε θετικά. Με τη δική του άσκηση, με το δικό του αγώνα, με την καθημερινή του προσευχή, επιζητούσε να συναναστρέφεται με το Θεό. Επιζητούσε να τον έχει κατοικούντα εν την καρδία του και μένοντα. Και αυτή είναι η διαβεβαίωση του Χριστού. Αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα κατοικεί μέσα, κατοικώ μέσα του και αυτός είναι ενωμένος με μένα. Οπότε λοιπόν αυτό τον αγώνα, το μυστικό και φανερόμαζε. Κάποια πράγματα φαίνονται εξωτερικά, κάποια πράγματα βιώνονται πνευματικά και έτσι με την νηστεία, την προσευχή, την άσκηση και αυτό τον θείο έρωτα βλέπουμε. Και παρά τις δυσκολίες που είχε, γιατί ο πατήρ Ιάκωβος πέρασε πολλές δοκιμασίες και πολλές αρρώστιες, αλλά πρέπει να σας πω ότι διάβαζα αυτές τις ημέρες ένα βιβλίο του γέροντος Εμιλιανού, ο οποίος το λέει πάρα πολύ καθαρά. Αν δεν έχουμε δυσκολίες, ταλαιπωρίες και αρρώστιες, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Οπότε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με τις τόσες δυσκολίες που πέρασε και σαν άνθρωπος, σαν σώμα ανθρώπινο, είναι λογικό να καταπονείται και να υποφέρει. Όμως είχε αυτό το όπλο, το μυστικό, και μου είπε κάποτε, «Ξέρεις παιδί μου, μερικές φορές όταν έρχομαι να λειτουργήσω είμαι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος και κουρασμένος, αλλά τότε κάνω την προσευχή μου στον Χριστό και στον Άγιο Δαβίδ και του λέω, ελάτε και βοηθήστε με για να λειτουργήσω». Και μετά από την προσευχή μου αυτή αισθάνομαι σαν πουλάκι. Βλέπουμε δηλαδή δύο πράγματα εδώ. Ο αγώνας υπάρχει.
δεν είναι προνομιούχος ο Άγιος Ιάκωβος, γιατί του χαρίστηκαν δώρα και χαρίσματα χωρίς εκείνος να κάνει τίποτα. Εκείνος δημιούργησε την υποδομή για να μπορεί να δεχθεί τα χαρίσματα. Και ο Θεός σε όλους μας δίνει ευλογία. Το θέμα είναι πόσο έχουμε την υποδομή για να δεχθούμε αυτή την ευλογία στη ζωή μας. Πόσο είμαστε έτοιμοι για το κάθε πράγμα να πούμε ευχαριστώ Σοι Κύριε, ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε δοκιμασία, είτε χαρά, είτε αρρώστια, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε και βλέπει κανείς ότι το κριτήριο του γέροντα δεν ήταν να ζήσει πολλά χρόνια. Ήταν να διακονήσει τον Άγιο. Γι' αυτό και όταν αρρώστησε σοβαρά και έπρεπε να κάνει κάποια επέμβαση, στην προσευχή του στον Άγιο Δαβίδ, που τον παρακάλεσε «αν θέλεις να έρθω στο μοναστήρι σου για να συνεχίσω να το διακονώ, έλα και κάνε με καλά, γι' αυτό να έρθεις. Και αν έρθεις, πέρασε από τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και έλατε μαζί». Και βλέπει κανείς την οικειότητα. Για μας μερικά πράγματα φαίνονται απίθανα έως παραμύθια. Όμως για τους ανθρώπους που τα ζουν είναι πραγματικότητα. Και αυτός που κάλεσε πήγαν, του χτύπησαν την πόρτα, δεν τους γνώρισε στην αρχή. Νόμιζε ότι ήταν κάποιος ιερέας με κάποιο σύνοδό του. Και όταν τον ρώτησαν τι κάνεις πατερία, τι να κάνω, ναι, ανηχείρηση πρέπει να κάνω, στεναχωριέμαι, εγώ δεν θέλω. Μη στεναχωριέσαι. Όλα θα γίνουν καλά. Εμείς είμαστε αυτοί που κάλεσες, δεν μας κάλεσες. Από εδώ γέρο Δαβίδ και από εδώ Ιωάννης ο Όσιος και ομολογητής. Δεν μας κάλεσες, ήρθαμε. Και αργότερα τον διαβεβαίωσε ότι ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ότι εγώ κρατούσα το χέρι του γιατρού. Παπέψη, εγώ σε χειρουργήσα, πάθε μου, ο Ιωάννης ο Ρώσος, ομολογητής, μεγάλη χάρη του. Να σε βοηθάει χάρη στο Αγίου Επίπεδο, το Αγίου Ρώσο. Και εγώ λέει, εγώ διατάχω με τον Θεό, με τον Ρώσο να δει, αλλά εγώ σε χειρουργήσα, με τον κύριο μου Λεπίδη, ή τον Λεπάτερ μου, να φύγει σήμερα. Δηλαδή, να πεθάνει και την ημέρα, να φύγει σήμερα. Αλλά εγώ σε άσχια την αύριο. Δηλαδή, είδε οι Άγιοι πρεσβεύουν και μας αφήνουν μας διαβίζει να το εξηλιαθώμε και σήμερα, το 80 όμως, μετά με αυτή την εισήγηση. Υπέφερα, αλλά με την υπομονή, με την πραγότητα, με την πίστη μου στον Θεό, με προσευχή μου, υπομένω, όσο θα ζήσω, όσο και να ζήσω, θα φύγω μια μέρα. Και παρακάλεσα τον Άγιο, Άγιο μου, δηλαδή να με βοηθήσει, μην ξαναλάβω τίποτα σε αυτό το σημείο. Και εγώ με παρουσιάστηκε πάλι κάτι σε αυτό το σημείο και με πήγαν στην Αθήνα. Με πήγαν, δεν πάω εγώ όμως, είχα 5 χρόνια έτσι πήγαν στην Αθήνα, με πάνε. Πήγα στην Αθήνα και όπως είπα στην Αθήνα, μερικά σε βάθος Αγίους, μην πήγαινε βοηθήσαν, γιατί είχαν πει 99% ήταν κάτι σοβαρό, δεν είπα πριν να είχαν πέρα πάσα Αγίους. Αλλά μετά δεν είχε τίποτε. Βοήθησαν οι Άγιοι, ήρθαν πάρει και ο Θείος δηλαδή, και ο Θείος οι Αστρός με βοηθήσανε. Και είναι παιδιά πολύ καλά είμαι τώρα. Όλα αυτά τα έζησε σε πολύ μεγάλο βαθμό και ταυτοχρόνως ανεδείχθη φιλόθεος και φιλάνθρωπος, όπως είναι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Είναι η χαρά μας απερίγραπτη και η συγκίνησή μας μεγάλη, διότι αυτή η τοπική εκκλησία ανέδειξε ένα καινούριο Άγιο, έναν Άγιο της εποχής μας, των ημερών μας, τον Όσιο Ιάκωβο. Αυτό για μας είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο, γιατί τον θεωρούμε δικό μας Άγιο. Όχι με εγωιστική διάθεση, γιατί οι Άγιοι ανήκουν στην Εκκλησία. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίον τον γνωρίσαμε, τον συναναστραφήκαμε και που έχουμε ένα μεγαλύτερο θάρρος να μιλάμε γι' αυτόν και αισθανόμαστε και μια κάφηση δικαία, εν κυρίω κάφηση,
αλλά και να τον πλησιάζουμε και να του ζητάμε πρώτα-πρώτα να μας βοηθήσει να του ομοιάσουμε και δεύτερον να πρεσβεύει για τη σωτηρία μας και για όλα τα άλλα τα αιτήματα τα οποία του υποβάλλουμε, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η δική του η διάκριση θα τα φιλτράρει ώστε να ικανοποιούνται όσα είναι απαραίτητα για την αιώνια ζωή. Είναι ένα πολύ σεμνό παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί ο πατήρ Ιάκωβος μαγνήτησε πολύ κόσμο χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα διαφημιστικό μέσο. Τον διαφήμισε ο Θεός και τον διαφήμισε μέσα από την ζωή, την Αγία την οποία είχε. Και αυτή η ζωή δεν έχει μόνο το χαρακτήρα κάποιων κατορθωμάτων τα οποία οπωσδήποτε είναι αξιέπαινα, αλλά εκφράζει τον εκκλησιαστικό τρόπο με τον οποίο όλοι μας έχουμε κληθεί να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε. Ο καθένας από εμάς με το βάπτισμά του έχει ενταχθεί στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού και πρέπει να ζει εκκλησιαστικά, δηλαδή ενωμένος με αυτό το σώμα. Κανένα όργανο του σώματος όταν αυτονομείται δεν έχει ζωή. Με την κεφαλή που είναι ο Χριστός και με το σώμα που είναι ο Χριστός, αλλά και με τα άλλα μέλη που είναι οι συνάνθρωποι μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό μήνυμα, αληθινά κοινωνικό και πρωτότυπα, μοναδικά επαναστατικό που έχει να δώσει ένας όσιος, ένας άγιος, ένας ασκητής σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι ποθούν και λαχταρούν να ζουν. Ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος, όταν με είδε και κατάλαβε την ψυχολογία μου και τις ελλείψεις του εαυτού μου που είχα τότε, το 81 ήμουν 19 χρονών. Σπούδαζα νομική. Μου είπε, κοίταξε, έχεις ανάγκη, μου λέει, από πατέρα. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει όταν ήμουν 8 χρονών. Πρέπει να βρεις, μου λέει, ένα πνευματικό πατέρα. Εσύ θα γίνεις πατέρας πολλών ανθρώπων στο μέλλον. Γιατί πατρότητα μου λέει θα δώσεις, άμα δεν έχεις. Πρέπει, παιδί μου, να βρεις έναν πατέρα να γεμίσει τις κυψέλες της ψυχής σου. Εγώ του είπα συγκινημένος να με αναλάβει αυτός. Μου λέει, όχι, μοιάζομαι. Θα πας, μου λέει, στον πιο ταπεινό, στον πιο αφανή, στον πιο ήσυχο που έχει σήμερα η Ελλάδα. Είναι ένας Ιάκωβος στον Όσιο Καλή, στην Εύβοια. Να ψάξεις να τον βρεις, παιδί μου, και αυτός θα είναι ο πατέρας σου. Να έρχεσαι εδώ, μου λέει. Να μιλάμε, αλλά πατέρας σου θα είναι αυτός. Από διάκριση. Και πήγα στον Γέρον Ιάκωβο το Πάσχα του 1982. Αυτή ήταν η πρώτη μου επίσκεψη. Έκανα εκεί ολόκληρη τη μεγάλη εβδομάδα και μερικές μέρες από τις πρώτες μέρες της διακαινησή μου. Και τότε η συνάντηση, η πρώτη, όταν πήγα να ξομολογηθώ κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας, την έχω αναφέρει πολλές φορές, ήταν ιστορική, διότι είδαν τα πάντα. Είδε την ώρα που γεννιόμουν ότι πήρα λάθος όνομα. Μ' είχαν ονομάσει τότε
Όμηρο, νομιζόμενοι ότι είναι το ασθενικό όνομα της γιαγιάς μου που λεγόταν Μυροφόρα, ενώ η Μυροφόρα είναι με ύψιλο, ο Όμηρος είναι με ήττα. Και η γιαγιά, για να μην χάσει το όνομα, προέτρεξε και είπε, αφού είναι αγόρι, να ονομαστεί Όμηρος. Και όλοι έκαναν υπακοή στη γιαγιά και μου λέει ο γέρον Ιάκωβος, λάθος όνομα πήρες, παιδί μου. Και σάμα της και αυτό που έχεις τώρα θα το κρατήσεις. Σύντομα θα χρειαστεί να αλλάξεις όνομα. Του λέω, καλά, θα παίζουμε συνεχώς με το όνομα μας. Θα αλλάζω όνομα. Ήταν να γίνω Μύρονας. Μου είπε, έπρεπε να ονομαστείς Μύρονας. Και έγινα Όμηρος. Τώρα ο Όμηρος θα αλλάξει. Και όταν εγώ γονάτισα να μου διαβάσει την ευχή, τάχα μου, αυτά τα έκανε ο γερό Ιάκωβος, τα παλαβά σε εισαγωγικά. Να σου κάνει δηλαδή κάτι ότι δεν κατάλαβα, είμαι λίγο χαζός, είμαι λίγο μπαλαβός, δεν είμαι ξύπνιος, ξέχασα. Τέτοια τα έκανε τακτικά. Και σε έπειθε. Και σε έπειθε. Αυτό είναι το έξυπνο σε αυτό. Με διάβασε και λέει, ο δούλος του Θεού είναι ο φύτου. Του λέω, Όμηρος είπαμε. Ας με συγχωρείς, μου λέει, παιδί μου, σε σήκησα με έναν άλλον Κύπριο. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση. Μου είπε επίσης για τον αδελφό μου, τον Μακαριστόν, τον Πέτρο, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κύπρου το 1974. Πηγαίνοντας στον Όσιο Δαβίδ, ήταν τρεις πατέρες εκεί. Ο γέρον Ιάκωβος, ο πατήρ Κύριλλος, ιερέας και ο μοναχός πατήρ Σεραφείμ. Κανείς άλλος. Κανείς άλλος. Του λέω, Παπα Κύριλλα, δεν μου λες, ποιο είναι το μεγαλύτερο χάρισμα που έχει ο γέροντάς μας. Άλλοι του λένε ότι είναι πολύ καλός εξομολόγος. Άλλοι λένε ότι έχει διορατικό, άλλοι έχει προορατικό, άλλοι έχει προφητικό, άλλοι έχει αματικό. Προσευχή του έκανε θαύματα του Ιακώβου. Άλλοι του λένε ότι βγάζει δαιμόνια. Ήταν από τους λίγους που η προσευχή του σε αυτόν τον τομέα ήταν αποτελεσματικότατη. Λοιπόν, κατεβάζει βροχές όταν είναι ανοβρία. Μιλάμε τον Άγιο Δαβίδ. Ποιον από όλα τα χαρίσματα νομίζεις είναι το μεγαλύτερο που έχει. Ρωτούσα τον πιο στενόν του άνθρωπο, ναι. Μου είπε ένας, Ιησούς σπουδαίος καλυστήρι. Σκάλιζες, μου λέει, τους Αγίους και έβγαζες θησαυρούς. Και τι μου απάντησε ο Κύριος. Τίποτα από αυτά που είπες. Τα έχει αυτά που λέει. Αλλά το ανώτερο που έχει ο γέροντάς μας είναι η πνευματική πατρότητα. Αν το συνδυάσεις με τα πρώτα που είπαμε, που με έστειλε ο Άγιος Πορφύριος, γιατί με έστειλε εκεί. Αυτό δείχνει κάτι πολύ μεγάλο και για τον Κύριλλο. Ότι είχε πολύ καλή γνώση ποιον άνθρωπο υπηρετεί. Έτσι. Τελειώσαμε, διοργανώνουμε την ημέρα του μνημοσύνου του, μέχρι τότε που γινόταν το μνημόσυνο, μέχρι πέρσι δηλαδή, έναν ταξίδι με ένα-δυο πούλμα προσκυνητές από τη Μόρφου. Αντιλαμβάνεσαι, αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι σε επαφή με τον Όσιο Δαβίδ, με τη φιλοξενία των πατέρων και ιδιαιτέρως του πατρός Κυρίλλου, που ήταν εμάνα στη φιλοξενία ο Κύριλλος. Τους λέω, εάν εγνώρισα πατέραν τον Ιάκωβο, μάνα ήταν ο Κυρίλλος. Λοιπόν, και αδελφός και φίλος, δόξα τω Θεώ. Η αγωνιστικότητα του γέροντα, η βία που εξασκούσε, τον έφεραν σε τέτοια σημεία, ώστε και από μικρό παιδί ακόμα να έχει τη χάρη του Θεού επάνω του. Και αυτό το ζήσαμε πολλές φορές, ή όπως ο ίδιος μας αποκάλυπτε πολλές φορές, να αξιωθεί να έχει θεοπτίες, να βλέπει στην ώρα της λειτουργίας θείους αγγέλους, να βλέπει αγίους, ακόμα πολλές φορές και αυτό το διάβολο να προσπαθεί να του βάλει παγίδες στα πόδια του, και όλα αυτά τα έλεγε με πολύ ταπείνωση και μας έλεγε, όταν ο άνθρωπος
θέλει να ζήσει το Θεό, πραγματικά ο Θεός τον αμύδει και τον αμύδει και σε αυτή τη ζωή. Άγιε μου, να φαρτίσεις τα σκητήρας εδώ, να μην είσαι εδώ όπως ήσουν άγιος, τη μορφή του γέροντος, τον πατρός Νικοδήμου ή του πατρός Ευθυμίου που είχαν άλλο γέροντας, δεν ξέρω τον πατρό Ευθυμίου. Ναι. Και έρχονται στην πορεία του γέροντος ή τον πατρός Νικοδήμου ή τον πατρός Ευθυμίου. Στο ασκητήριο αυτό, μιμούμενος τον Όσιο Δαβίδ, πήγαινε και ο γέροντας Ιάκωβος. Όλη την ημέρα διακονούσε ο Άγιος Ιάκωβος στο μοναστήρι με πολύ κόπο, γιατί όταν ήρθε βρήκε ένα μοναστήρι ερείπιο, και το βράδυ, χωρίς να τον παίρνουν είδηση άλλοι πατέρες, έβγαινε από αυτή την πλαϊνή πορτούλα και πήγαινε στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ για να αγρυπνήσει, προσευχόμενος και δεόμενος και εκείνος στο Θεό για όλο τον κόσμο. Βέβαια, όταν η νύχτα ήταν αφεγγής, είχε δυσκολίες. Έπεφτε πάνω σε αγκάθια, σε πουρνάρια, σε πέτρες και είχε ταλαιπωρία. Κάποιο βράδυ όμως, με την πίστη που τον διέκρινε και την απλότητα, παρακάλεσε τον Άγιο Δαβίδ και του είπε: «Σε παρακαλώ, Άγιο Δαβίδ, στείλε μου ένα αστεράκι να μου φέγγει το δρόμο, να μπορώ να φτάσω ακίνδυνα στο σπήλαιό σου». Και πράγματι ο Άγιος εισήκουσε και του στέλνε ένα αστεράκι που, όπως λένε οι πατέρες, δεν ήταν άλλο παρά το άκτιστο φως, μια ενέργεια της χάριτος του Θεού, το οποίο το έφυγε και έφτανε αυλαβώς στο ασκητήριο. Κάποτε, όπως διηγεί το Άγιος Ιάκωβος, ένα πλήθος σκορπιών εμφανίστηκαν τόσο από την οροφή του σπηλαίου, όσο και κάτω από τις πέτρες, με επιθετικό σκοπό. Κατάλαβε όμως ο Άγιος Ιάκωβος ότι αυτό ήταν μια ενέργεια, ένα μηχάνημα του διαβόλου. Μία ώρα έχω εκατομμύρια σκορπιούς για να κάθουν ιστορία πάνω. Και ως παρησία νέχων πήρε μια πέτρα και χάραξε γύρω του έναν κύκλο. Και έδωσε εντολή και είπε: «Αυτή τη γραμμή του κύκλου δεν θα την περάσετε, μέχρι εκεί θα σταθείτε». Και οι δαίμονες βέβαια έκαναν υπακοή στον άνθρωπο του Θεού και έτσι μπόρεσε και προσευχήθηκε όλη νύχτα. Όταν ξημέρωνε, κατέβαινε αθόρυβα, χτυπούσε το τάλαντο, σήμαινε τις καμπάνες και οι πατέρες, οι δύο-τρεις που υπήρχαν οι ιδιόρυθμοι εκείνη την εποχή, λέγανε: «Α, ξύπνησε ο πατριάκος, για να πάμε στην ακολουθία», μη γνωρίζοντας την κρυφή ασκητική εργασία του Αγίου Ιακώβου. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει και ο πλάτανος όπου πήγαινε ο Άγιος και προσευχόταν. Θέλοντας να αποφύγει, ας πούμε, τον κόσμο, ο οποίος πάντα τον περικύκλωνε λόγω της αγιότητός του, πήγαινε εκεί πολλές φορές για να προσευχηθεί. Κάποια Χριστούγεννα, μετά τη λειτουργία των Χριστουγέννων, πρωί-πρωί, πάλι πήγε στον πλάτανο αυτόν, μπήκε μέσα και έψαλε με την καρδιά του τις καταβασίες των Χριστουγέννων. Κάποιοι φοιτητές που ήταν φιλοξενούμενοι εκείνη την εποχή ψάξανε να δουν πού είναι ο γέροντας και φτάνοντας προς τα εκεί άκουσαν αυτές τις μελήρητες ψαλμωδίες. Τον εντόπισαν και πάνω σε αυτό το δέντρο στον πλάτανο είχαν μαζευτεί εκατοντάδες πουλιά και εκείνα συνέψαλαν με το δικό τους τρόπο με τον γέροντα Ιάκωβο. Γέροντα Γαβρίλ, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν ένας γέροντας ο οποίος ήταν κοντά, ήταν μέσα στον κόσμο. Αυτό που τον έκανε τόσο αγαπητό στον κόσμο, τι ήταν? Και ο Όσιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος και πολλοί Άγιοι ήταν δίπλα στον άνθρωπο. Παρόλο που ο Άγιος Ιάκωβος ήταν εκφύσεως έτσι μοναχικός τύπος, όπως έλεγε,
Και παρόλο που στόχος του ήταν να πάει στα Ιεροσόλυμα να ζήσει εκεί ως έγκλειστος, ως ασκητής, ο Θεός όμως τον έφερε εδώ και τον έβαλε, τον τοποθέτησε στο κέντρο του κόσμου, θα έλεγα. Η αγάπη λοιπόν που είχαν προς το Θεό και ταυτόχρονα προς την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, αυτή η αγάπη ήταν που προσήλκυε, όπως η απλότητά τους, η ταπείνωσή τους, προσήλκυε τον κόσμο κοντά τους. Και βλέπανε την αγιότητα και βλέπανε ότι όταν σήκωναν τα χέρια ψηλά, κατέβαζαν τον ουρανό στη γη. Ότι ο Ανδρέας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο εκτάκτος με καρδιολογικά προβλήματα και ήταν η εποχή μετά το βρώμικο 89, όπου υπήρχαν οι δίκες εναντίον του Ανδρέα, υπήρχαν πολιτικές διώξεις, σε πάση περιπτώσει, για τον Ανδρέα. Μια πολύ στενάχωρη και, θα έλεγα, δύσοσμη εποχή. Ο Ανδρέας, φυσικά και πίστευε, χωρίς να θέλω να πω ότι έχω επιδράσει πάνω στην, σε αυτό το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου. Και μετά από την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε, προσευχόταν και... Ναι, προσευχόταν και προστάτευε το θέμα της Ορθοδοξίας, γιατί είχε προσπαθήσει να κάνει ένα ορθόδοξο τόξο μεταξύ των βαλκανικών χωρών, για το οποίο προσπάθησε πραγματικά πολύ. Τότε λοιπόν θυμάμαι ότι πληροφορήθηκα από το προσωπικό του νοσοκομείου ότι βρίσκεται ένας γλυκύτατος γέροντας, ονόματι Ιάκωβος Τσαλίκης, ο οποίος κατά σύμπτωση ήταν και ασθενής του κρεμαστινού. Ο ίδιος γιατρός, λοιπόν, και στους δύο. Πήγα, τον είδα, απλά, σεμνά και ταπεινά. Του φίλησα το χέρι. Και μάλιστα είπε στους δικούς του, μπήκε μια γυναικάρα δυο μέτρα, έτσι πως το έλεγε ο ίδιος, με την απλότητα που είχε. Λοιπόν, του φίλησα το χέρι, ζήτησα την ευχή του και του είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ γεροντά μου, έλα να σταυρώσεις τον Ανδρέα, το έχει ανάγκη. Πράγματι, ζήτησε να τον μεταφέρουν εκεί. Μόλις μπήκε στην μικρή αίθουσα της εντατικής όπου βρισκόταν ο Ανδρέας, έριξε μια ματιά γύρω του και είδε κάποιες εικόνες, τις οποίες είχα εγώ τοποθετήσει για προστασία. Και λέει, βλέπω ότι έχετε πολλούς καλούς φύλακες εδώ. Χαμογέλασε ο Ανδρέας. Δεν τον αποκάλεσε, κύριε πρόεδρε. Του λέει, πιστεύεις, παιδί μου? Πιστεύω, λέει ο Ανδρέας. Τότε θα σε σταυρώσω. Σταυρώνοντάς τον, λοιπόν, και ενώ υπήρχε μία απόλυτη σιγή, λες και πέταγαν άγγελοι εκείνη τη στιγμή. Εγώ ένιωθα ότι, επειδή οι γιατροί ήταν πολύ δυσαρεστημένοι με την πορεία του Ανδρέα, εγώ όμως ήλπιζα σε κάποιο θαύμα. Ότι θα γίνει καλά πάλι, θα ξαναβγεί. Τότε ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Την ώρα λοιπόν που οι άγγελοι πετούσαν μέσα στο δωμάτιο και μία λάμψη εκοφαντική υπήρχε, θυμάμαι που μόλις τελείωσε, του λέει, παιδί μου, θα ξαναγίνει. Αυτό θα περάσει, θα βγεις έξω και θα ξανακυβερνήσεις. Θα ξαναγίνεις πρωθυπουργός.
Χαμογέλασε ο Ανδρέας, τον ευχαρίστησε, του φίλησε το χέρι και φεύγοντας του λέει, εγώ τώρα θα φύγω. Σε παρακαλώ πολύ, όταν ξαναγίνεις πρωθυπουργός, να προσέξεις και να αγωνιστείς για την Ορθοδοξία. Πράγμα το οποίο έγινε. Και επί των ημερών του Ανδρέα, η Εκκλησία και το κράτος ήταν στην καλύτερη τους στιγμή, στην καλύτερη τους φάση. Ο Ανδρέας από εκείνη την ώρα τον προσφώνησε, συγγνώμη, τον προσφώνησε παιδί μου, ένιωσε πραγματικά παιδί. Είχε ένα χαμόγελο ευτυχίας και το οποίο πραγματικά, δεν ξέρω, ήταν σαν να έγινε ένα θαύμα από όλη αυτή την κακή κατάσταση της υγείας του που ήταν εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά ήταν ένα θαύμα που μετά το σταύρωμα του Αγίου Ιακώβου και το ένιωσε και το πίστεψε και το χάρηκε. Κοιτάξτε, η ταπεινότητα που είχε ο γέροντας και το χάρισμα που είχε, ήταν χαρισματικός, δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία λαμπερή προσωπικότητα της εποχής εκείνης που πρωταγωνιστούσε στην πολιτική σκηνή. Είναι μια στιγμή Άγια, είναι μια στιγμή ευλογίας και είναι μια στιγμή που μου χάρισε ο Θεός και με αξίωσε να τη ζήσω. Δεν μπορώ να τη συγκρίνω με... Είναι κάτι άλλο η πολιτική. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η σκέψη μόνο και η ευλογία του γέροντα είναι αυτή που σκεπάζει στην καρδιά μας και που ελπίζω να δείξει το φωτεινό μονοπάτι που είναι ένα και μοναδικό προς το δρόμο του Θεού. Την 1η Μαρτίου ανέλαβα τα καθήκοντά μου του έτους 1991 ως νομάρχη Ευβοίας. Στις 29 Μαρτίου, μετά 29 μέρες, επισκέφθηκα τη Βόρεια Εύβοια, γιατί γύρισα όλο το νομό με υπηρεσιακούς παράγοντες και το βράδυ της ημέρας εκείνης λέω στο διοικητή της αστυνομίας τον Λουτρώνη Διψού, «Πού θα μείνουμε το βράδυ?» Μου λέει, «Να, μας έχουν κάνει προτάσεις οι ξενοδόχοι εδώ». Λέω, «Δεν θέλω να πάω στα ξενοδοχεία, γιατί αυτοί οι ευλογημένοι κάτι θα θελήσουν όλοι και είμαι καινούριος νομάρχης, είναι καλύτερα να πάμε κάπου αλλού. Δεν έχει κανένα μοναστήρι εδώ αντρικό να πάμε, να μείνουμε, να πιούμε και κανένα τσάι?» Μου λέει, «Πηγαίνετε σε μοναστήρι?» Βεβαίως, λέω, «γιατί να μην πάω?» Κοιτάξτε να δείτε συμπτώσεις. Τηλεφώνησε ο διοικητής της αστυνομίας στην Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ του γέροντος του Ενεβία και εκεί είπαν, «Ναι, θα σας περιμένουμε». Και ήτανε παρατεταγμένοι όλοι οι μοναχοί με τον πατέρα Ιάκωβο, τον Τζαλίκη, τον Όσιο, τον Άγιό μας δηλαδή, ηγούμενο τότε της Μονής και μας περιμένανε. Μας υποδέχθηκαν στην Παλαιά Πτέρυγα, στο Τζάκι και καθίσαμε, χειμώνας ήτανε, κρύο έκανε, 1 Μαρτίου, και μας φίλεψαν μερικά γυφτοφάσουλα, τυρί από τα πρόβατα τα μεσιακά της Μονής, ελιές πάλι του μοναστηριού και κρασί δικό τους. Αισθανόμουν ότι οι δυνάμεις μου θα με εγκαταλείψουν. Αισθανόμουν πολύ κουρασμένος, καταβεβλημένος και αδύναμος, μολονότι τότε ήμουν 35 ετών, διότι είχα γυρίσει όλο τον νομό, είχα 29 μέρες να κοιμηθώ περίπου, σαν άνθρωπος. «Τι έχετε?» μου λέει ο πατήρ Ιάκωβος. Του λέω, «Πάτερ Ιάκωβε, προσευχηθείτε και για μένα και για όλους, βοηθήστε μας. Αισθάνομαι ότι με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου. Νομίζω ότι θα πεθάνω». Αυτός χαμογέλασε. Προφανώς προσευχήθηκε ενδόμηχα. Και ξαφνικά είδα να παίρνω δύναμη. Να ξαναγυρίζουν οι δυνάμεις μου.
να φεύγει ο κάματος, ο σωματικός και ο ψυχικός τον οποίο είχα. Αλλά πριν καθίσουμε στην τράπεζα, μαλώσαμε μεταξύ μας. Η λέξη μαλώσαμε εντός εισαγωγικών. Ξέρετε γιατί? Να, υπάρχει εδώ και η φωτογραφία, αν θέλετε, από τότε. Ζώντος του Αγίου σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο, αυτή είναι η τράπεζα. Είμαστε στην τράπεζα και μου λέει, εσείς θα καθίσετε εδώ στην κεφαλή, νομάρχη μου. Του λέω, όχι, εδώ είμαστε στο μοναστήρι και θα καθίσετε εσείς που είστε ηγούμενος. Εγώ λέει, δεν είμαι τίποτε. Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί. Εσύ είσαι αρχοντόπουλο, εσύ θα καθίσεις εδώ. Ταράχτηκα καταρχήν. Και από την άλλη μεριά όμως είδα την άκρα ταπείνωση του ανδρός. Τέτοια ταπείνωση μέσα σε μοναστήρι. Και τελικά δεν αποδέχτηκα και καθόμαστε ο ένας στη μία γωνία της κεφαλής της τραπέζης και ο άλλος στην άλλη γωνία. Πίσω όρθιος είναι ο πατήρ, ο μακαριστός Σεραφείμ. Είναι ο διευθυντής της ΤΙΔΚ, ο οδηγός μου, ο πρόεδρος της κοινότητας Ροβιών και ο διευθυντής δασών, της Διεύθυνσης Δασών της Εύβοιας. Ιάκωβος Τσαλίκης υπήρξε ένας λαμπρός και υπέροχος, ταπεινός, άκρα ταπεινός άνθρωπος. Λαμπρός κληρικός, μπορώ να πω ότι είναι το καύχημα του μοναχισμού. Άνθρωπος πράος, γλυκός, που αγαπούσε όλους όσους βρισκόταν γύρω του και τον αγαπούσαν αμέσως. Εν ζωή όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο, πίστευα ότι γνώρισα, συναναστρέφομαι και συνομιλώ με έναν Άγιο άνθρωπο. Ήμουνα πάντοτε κοντά στην εκκλησία, αλλά η γνωριμία μου με τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη σφράγισε την ψυχή μου, σφράγισε τη ζωή μου, μου έδωσε δύναμη, με βοήθησε να σταθώ σε μια ορθή πορεία και οικογενειακά και επαγγελματικά και πολιτικά. Όταν μαθεύτηκε η κοίμηση του γέροντα, η οποία ήταν εντελώς ξαφνική για μας, εντελώς ξαφνική, δεν το περιμέναμε, πώς και κανείς δεν το περίμενε, και τότε τα τηλέφωνα δεν υπήρχαν όπως σήμερα τα κινητά και αυτά. Παρ' όλα αυτά η είδηση του γέροντα μετεφέρθη μέσω αγγέλων, έτσι, και όλος ο κόσμος πλέον έμαθε ότι κοιμήθηκε ο γέροντας Ιάκωβος. Οπότε την επόμενη μέρα το πρωί, ούτε εργασία ούτε τίποτε, ξεκινήσαμε πρωί-πρωί για να έρθουμε εδώ πέρα για την εξόδιο. Καταλαβαίνετε τον οδυρμό που είχαμε και την πνευματική θλίψη, αλλά βέβαια και μια χαρά, γιατί θα είχαμε μεσίτη πλέον στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά μας έφυγε όμως ξαφνικά και σε πολύ μικρή, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών ηλικία. Ήταν νέος ο πατήρ Ιάκωβος, 71 χρόνια τότε, θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε προσφέρει πολύ περισσότερο εδώ πέρα. Αν και τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φάνηκε, από τη Βασιλεία των Ουρανών προσέφερε τα μέγιστα σε όλους μας. Οπότε ξεκινήσαμε, όταν φτάσαμε εδώ πέρα από την Αθήνα, γεμάτο βέβαια το αυτοκίνητο, γιατί θέλαν πάρα πολύ να έρθουν για να προσκυνήσουν τον γέροντα. Ήταν 2-3 χιλιόμετρα μακριά που σταμάτησε η αστυνομία και λέει, stop, δεν προχωράτε καθόλου. Αφήσαμε τα αυτοκίνητα και ήρθαμε σιγά σιγά, προσκυνήσαμε όταν, και ήταν μια καλή ώρα, γιατί δεν είχε αρχίσει να έρχονται. Συντετριμένοι πήγαμε, τον πλησιάσαμε, του φίλησε το χεράκι του και βαστούσε ένα κομποσκινάκι μικρό, αυτό που βάζουμε εδώ πέρα στο χέρι. Έτσι. Λοιπόν, του είπα δύο λόγια εκεί πέρα, γέροντά μου, μας εγκατέλειψες, μας αφήνεις, ας με εγκατέλειψες, δεν θα μας δώσει την ευλογία. Πάρε αυτό το κομποσκινάκι, του λέω, τουλάχιστον θα μου το ευλογήσεις. Και εκείνη τη στιγμή ανοίγει το χέρι του ο πατήρ Ιάκωβος και παίρνει το κομποσκινάκι. Εμένα πιάσαν τα κλάματα, καταλάβατε. Έσκυψα, τον εφήλισα πολλές φορές, λέω, γέροντα, να το πάρω η ευλογία αυτό. Και ανοίγει το χεράκι του και μου το δίνει. Έτσι. Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Καταλαβαίνετε τότε σε τι κατάσταση ιστερίας βρισκόμαστε, έτσι, από θλίψη και από χαρά. Ήταν μια εξώδης ακολουθία ενός Αγίου.
Και όπως είπανε πολλοί άνθρωποι, σαν να έζησαν την εξώδια ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Γιατί πραγματικά ήταν χαρμόσυνη και πανηγυρική, διότι τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Από τα ταξίδια μου από Αθήνα προς Νέα Υόρκη χτύπησε κεραυνός τα αεροπλάνο, ράγισε το μπαμπρίζ, το πιλωτήριο. Που έβγαλα τις εικόνες από την τσέπη μου, ήδη τις είχα και καθόμουν, τις είχα πάντα τις εικόνες έτσι. Το Πάτερ Ημών δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Αφού είπα Άγιε Ιάκωβε, Όσιε Δαβίδ, είμαστε στα χέρια σου, τελειώνουμε. Εμφανίζεται ο Άγιος στο παραθυράκι, πετούσε. Παράστατη κατεσκευμένα όπως η ομπρέλα και γλιστράει από κάτω το αεροπλάνο όπως είχε το χέρι έτσι σαν να έπεσε το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έκανε 1, 2, 3, έφτασε στην ευθεία, σταμάτησε στην ευθεία και γυρίζει. Μου δείχνει το πρόσωπό του δεύτερη φορά. Έτσι λίγο έσπασε ένα χαμόγελο και έφυγε. Γυρίσαμε μετά πίσω Αθήνα, αφού κατεβήκαμε και περίμεναν τηλεοράσεις το ένα τ' άλλο, είπαν ότι είχατε Άγιο, το αεροπλάνο ήταν για να πέσει. Είχατε Άγιο που σας έσωσε και δεν σκοτωθήκατε 260 άτομα σχεδόν που ήταν απάνω. Τον Άγιο τον ξέραμε. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο του Θεού στον κόσμο το δικό μας. Η παρουσία του ανάμεσά μας όσο τον ζήσαμε είναι μια ανεξίτηλη σφραγίδα που από εδώ και πέρα θα επηρεάζει για πάντα τη ζωή μας, όλων, μικρών και μεγάλων. Εγώ θα πω απλώς ότι ευχαριστώ και δοξολογώ το Θεό που έστειλε τον παράκλητο άγγελό του, το εκλεκτό αυτό σκεύος για μας τους συγχρόνους. Όταν κοιμήθηκε το ξυπνητεράκι του σχεδόν 4:20, σταμάτησε από εκείνη την ώρα και δεν ξαναλειτουργήσε. Γνώρισαμε έναν Άγιο στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό. Όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στο Θεό. Ποτέ δεν έκανε κάτι για τον εαυτό του. Τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Και να που ο Θεός τον αμπεδόξασε και επί της ζης και προ της κινήσεώς του και κατά την κίνησή του και με πατάφτα. Αυτός ο ασκητής, ο φαινομενικά απόμακρος, διότι είχε τον δικό του έντονο, κρυφό, μεγάλο πνευματικό αγώνα, τελικά έγινε ο πιο προσιτός άνθρωπος. Πλησίαζε όλους τους ανθρώπους, τους πιο απλούς, τους μορφωμένους, τους ένδοξους, τους άσχημους, όλους τους ανθρώπους και στον καθένα είχε να δώσει ένα λόγο παρηγορίας, ενισχύσεως και κίνητρο του ήταν η
απέραντη αγάπη του για τους ανθρώπους. Τους λυπόταν τους ανθρώπους. Και εδώ είναι ένα πολύ θαυμαστό, δηλαδή είναι κάπως μοναδικό, πώς μπορούσε να συνδυάσει αυτή τη μεγάλη ασκητική ζωή, τα μεγάλα ασκητικά παλέσματα και αυτή την κοινωνική διάσταση της πνευματικής ζωής, την επικοινωνία με τόσο κόσμο. Μόνο για τους τελείους ισχύει αυτό, λογικά δεν θα έπρεπε να έχει έτσι, αφού ήταν ασκητής ο άνθρωπος. Ήταν ασκητής, δηλαδή. Ναι, από αγάπη. Από αγάπη. Όταν βλέπεις ένας και έχει καρκίνο κάπου σε ένα μέρος του σώματός και σου λέει ότι σταύρωσε με, με σου λέτε και λόγω να πεις μακριά για να πάρεις να αγγίξεις το μέρος του ανθρώπου αλλά και λόγω να πεις μια προσευχή να πεις Άγιε μου Δαβίδ βοήθησε το μεγάλε τον Μανώρη, τον Γιάννη, τον Κώστο, βοήθησε το Άγιε μου πήρες το σώματερα έξω το βοήθεια να ευλογήσεις παρόν είναι η Άγιε. Μας είχε πει απλά πράγματα να διαβάζετε τους δύο ψαλμούς του Δαβίδ, μας είχε συστήσει με τη γυναίκα μου να διαβάσουμε. Φανταστείτε πόσο συνεπής είμαι που έχω ξεχάσει και ποιοι ήταν, αλλά όμως τότε τους είχαμε διαβάσει μερικές φορές, η αλήθεια είναι εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι λοιπόν αυτό, μας σύστησε από το ψαλτήρι να διαβάσουμε δύο ψαλμούς. Μας είπε κάποιες ιστορίες που ήταν πολύ όμορφες και απλές. Νομίζω η αγιότητα που μας δίδαξαν αυτοί οι άνθρωποι είναι το ότι όταν είσαι κοντά τους δεν χρειάζεσαι τίποτα. Δεν είναι εύκολο. Να μιλάω για τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο, διότι η αγάπη που πήρα από την καρδιά του, από τα λόγια του, είναι καθημερινό στήριγμα της ζωής μου και συγχρόνως η μη προσωπική του παρουσία εν τη ζωή μου είναι έλλειμμα. Αυτό μου το ανέφερε ο αδερφός του. Τον είδε μια φορά στον ύπνο του ένα ολόχρυσο παλάτι και πλησιάζοντας βλέπει με χρυσά γράμματα και έγραφε «Οίκος Πατρός Ιακώβου». Κόσμος μαζεμένος πάρα πολλής. Ρωτάει, βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι εδώ, γιατί έχετε αυτή τη μάζωση. Του λέει, εδώ είναι το παλάτι του πατρός Ιακώβου. Και είναι ο πατρός Ιακώβου, λέει, του Τσαλίκη, έτσι ήταν το επώνυμό του. Του Τσαλίκη, πάνω αδερφός μου, αφήστε με να περάσω. Προχωράει και βλέπει την πλάτη του Αγίου. Λέει, αφήστε με να περάσω, να πάω τον χαιρετήσω. Και του είπε μία φωνή, φτάνει ότι είδες μέχρι εδώ. Και ανταποκρίθηκε ο Γέρον Ιάκωβος σε αυτήν την κλίση της αγιότητος, τόσο πολύ μας μαρτυρούν μερικοί εκτός συγχρόνων εναρέτων ανθρώπων που ζουν και μερικούς γνωρίζω, δεν λέω ονόματα βέβαια, ανταποκρίθηκε ο Όσιος Ιάκωβος περισσότερο από όλους τους συγχρόνους οσίους. Τους τον είδαν μετά την κοίμησή του, που ευρίσκεται και ευρίσκεται πιο ψηλά από όλους. Έτσι. Και από τον Άγιο Πορφύριο και από τον Άγιο Παΐσιο. Αυτό δεν το λέω για να συγκρίνω το γέροντά μου με τους άλλους μεγάλους Αγίους και τους άλλους τους εγνωρίσαμε και βοηθηθήκαμε και τους αγαπήσαμε και τους αγαπούμε. Ίσως είμαι από τους πρώτους που έκαναν εικόνα κοινή και των τριών. Την έχω πίσω από το γραφείο μου. Και λέω, δεν είστε εντάξει, όλοι οι πνευματικοί μας φύγατε. Έφυγε ο πατήρ Πορφύριος, άντε έφυγε ο πατήρ Παΐς, έφυγε και εσύ τώρα λέει και φύγεις. Και χτυπάει το γραφείο απάνω και λέει, είσαι και αρωπαγίτης, κουτός είσαι.
όταν ήμουν κάτω στη γη και εγώ σαν και σένα παρακαλούσα τον Άγιο Δαβί, μήπως με βοηθήσει. Τώρα που έχεις τα μέσα και είμαι πάνω, αντί να λες, να πεις, πατέρα Ιάκωβε, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο και εγώ θα σε ακούσω. Κάψε και λες τέτοια πράγματα. Κουτός είσαι. Ευχαριστώ πολύ, του λέω. Είμαι κουτός. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Λοιπόν και μετά εξαφανίσει, κατέβηκε τις κάλες και δεν ξέρω πώς θα φύγει. Για να πάρουμε το γλυκό μας, ζήτησε να πάρει το παιδί στα πόδια του και άρχισε να το παίζει όπως παίζουν τα παιδάκια στα πόδια του και χαιρότανε μαζί με τον Ελευθέριο, που όπως προαναφέραμε ήταν ενός έτους. Και όταν τελειώσαμε το γλυκό, και είπε, μας είπε ότι το παιδί αυτό θα γίνει ιερέας. Εγώ δεν το λάβα καθόλου υπόψη μου και μάλιστα όταν φεύγαμε και με ρώτησε η σύζυγος, άκουσες τι είπε ο παππούλης. Λέω, ξέρεις, λέω, Παρασκευή, σε τρελό παπά πέσαμε. Και τώρα ενός έτους, ας πούμε, που ήξερε ότι θα... Και πού να ήξερα εγώ ότι μετέπειτα ο γέροντας αυτός θα γινόταν ο Άγιος Ιάκωβος, που όλοι τώρα επικαλούμαστε και ζητούμε τις ευχές και τις προσευχές του και πραγματικά το παιδί μας του ενός έτους όταν τελείωσε και το στρατιωτικό του μας ανακοίνωσε με τη μητέρα του ότι ήθελε να γίνει ιερεύς. Εμείς δεν φέραμε καμία αντίρρηση και μάλιστα σήμερα ήρθαμε και λειτουργήσε στον ίδιο ναό που λειτουργούσε και ο γέροντας που προφήτευσε ότι θα γινόταν ιερέας. Από τις συζητήσεις που είχατε μαζί του, γιατί τον είχατε γνωρίσει, τι είναι αυτό που μπορείτε να μας μεταφέρετε ώστε να μπορέσουμε κι εμείς οι νεότεροι να γνωρίσουμε κάποια περισσότερα πράγματα για τον Άγιο? Ο γέροντας Ιάκωβος εδίδασκε, θα έλεγα, περισσότερο με τη ζωή του παρά με τα λόγια του. Αλλά και οι λόγοι του, αυτό που περιείχαν σαν κύριο στοιχείο ήταν η πίστη. Την πίστη που πρέπει να έχουμε προς τον Θεό, προς την Παναγία, προς τους Αγίους μας. Ακλόνητη όμως, χωρίς δισταγμούς, χωρίς αμφιβολίες και πάντα τόνιζε, έχετε πίστην Θεού. Αυτή η πίστη με κράτησε και εμένα, έλεγε, 70 τόσα χρόνια στη ζωή αυτή με τόσες δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Τόνιζε την υπομονή που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας και μάλιστα έλεγε θα κάνουμε υπομονή για λίγα για να κερδίσουμε πολλά και ενώντας τη Βασιλεία του Θεού. Είχε μια ζωντανή σχέση επίσης με τους Αγίους μας, με την Παναγία μας, με τον Άγιο Δαβίδ, με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, το Θείο Ιωάννη το Ρώσο όπως έλεγε. Μας έλεγε ότι φιλοξενούσε εδώ Αγίους στο μοναστήρι και ότι συλλειτούργησε με Αγίους, όπως τον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο. Ζούσε τη Θεία Λειτουργία όπως πραγματικά γίνεται, δηλαδή με τους Αγίους Αγγέλους να συλλειτουργούν με τον ιερέα, εν προκειμένου με εκείνον. Η προσευχή. Καμιά προσευχή δεν πάει χαμένη, έλεγε. Και μας συνιστούσε να προσευχόμεθα, διότι τόνιζε ότι τούτο το γένος των δαιμόνων, οι δαίμονες που μας περιτριγυρίζουν, ούκ εκπορεύεται, δεν φεύγουν από κοντά μας, ημί εν προσευχή και νηστεία, όπως λέει ο ίδιος ο Θεός. Και είπε τότε από τον Άγιο 33 χρόνια το μοναστήρι αυτό. Ήταν μια ρηπομένη μόνη και αυτά που βλέπετε τα έργα, γύρω με συμμετέχνη τις φορές των Αγαπών Χριστιανιού, το μοναστήρι δεν έχει πόρους. Ούτε βάση έχει, ούτε περιουσίες έχει. Αλλά έχει μεγάλη χάρη και μεγάλη δόξα ο Άγιος. Και τα γράμματα που κάνει βοηθούν πολύ την μονή η πατριώτη του Αγίου, ηλοκριτέν πατρίς του Ορσίου Δαβίου. Επίσης και εδώ η περιφέρεια, η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα, όλοι έρχονται στον Άγιο και έρχονται πονεμένοι. Ας παρακαλούν τον Άγιο και βοηθούν ο Ορσίος Δαβίου. Και σας βοήθεια, σας χαρίζει υγεία, χαρά και ευλογία.
Ξέρεις τι θέλω, παιδιά, δεν θα μπορούσα να το παράσω. Το θέλω να παράσω, γι' αυτό είναι ο προσδόμος που ήρθε. Να βρίσκεται, αν ήρθω να σας μια κρίτη λίγο να με συμβαίνει. Μια κρίτη να βρω, να αναπαύομαι, να μην βασανίζω επί εκείνο το αιώνα του σχολάσεως και τίποτα άλλο δεν θέλω. Για να βοηθιάσεις, ευχαριστώ, Αγίου Δαβίδου.